είναι η εποχή που αρχίζει η παραγωγή του κρασιού και της τσικουδιάς και όπως τονίζουν οι αποσταγματοποιοί από την πρώτη φάση του τρίγου οι παραγωγοί που δεν έχουν εινοποιία, οι μικροί δηλαδή, πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να παράξουν έως και ένα τόνο κρασιού. Που σημαίνει ότι μπορεί να λέσουν στο σπίτι τους μέχρι δύο τόνους στα φύλια. Για να πάρουν τη σχετική βεβαίωση από το Γραφείο Αγροτική Ανάπτυξη και να πάνε με αυτή μετά να βγάλουν την ανάλογη τσικουδιά. Οι έχοντα την τώρα μπορούν να αλέσουν όλοι του την παραγωγή κανονικά και να κάνουν κανονική δήλωση και να πάρουν την αντίστοιχη βεβαίωση. Αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Είναι παλιό, είναι τώρα δύο-τρία χρόνια που εφαρμόζεται και υπάρχει το πρόβλημα στη φορολογία του κρασιού γιατί ο καθένας δικαιούται να κάνει στο σπίτι του μέχρι ένα τόνο κρασί για ιδία χρήση. Από εκεί πέρα απαιτείται υλοποιείο. Οι άδειε για την απόσταξη τη τσικουδιά εκδίδονται ωστόσο με ανάλογο τρόπο, με βεβαίωση από τη Διεύθυνση Αγροτική Ανάπτυξη. Οι αιτήσει υποβάλλονται για έκδοση αδειών πάλι μέσω του σωματίου μα. Στο παλιό Δημαρχείο τη Σούδα, το τονίζομαι πάλι αυτό, στο ίδιο σημείο, στο παλιό Δημαρχείο τη Σούδα, απέναντι από την Εθνική Τράπεζα στη Σούδα, πάνω ακριβώ από το Τελωνίο, μπορούν να πάνε να κάνουν την αίτησή του και να κατέβουν στο τελωνίο να πληρώσουν και να πάρουν την άδεια απόσταξη. Επειδή η 1η Οκτωβρίου που αρχίζει η αποστακτική περίοδο είναι 1η Οκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου, είναι η μέρα Κυριακή, δεν μπορούν να βγάλουν άδεια την Κυριακή, δεν μπορούν να βγάλουν άδεια το Σάββατο, ούτε και την Παρασκευή, γιατί είναι η τελευταία Παρασκευή του μήνα και το τελωνίο κλείνει την ημέρα όσοι θέλουν να ανοίξουν την πρώτη του μήνα, ξαναλέω μόνο για την πρώτη του μήνα, μπορούν να πάνε από νωρίτερα από τις 25, ε, συγγνώμη, από τις 28, στο γραφείο του Σωματείου εκεί πέρα, να υποβάλουν την αίτησή του να πάρουν την άδεια για 1η Οκτωβρίου όμως, έτσι, για την Τζικουδιά έχουμε 35% επί των στεφύλων, δηλαδή στους δύο τόνους έχουμε 700 κιλά στέφιλα, Ο συντελεστής απόδοσης της κουδιάς είναι 18%. Δηλαδή, στα 700 κιλά θα βγάλουν 126 κιλά τσικουδιά. Θα έχουν υπόψη το, καινούριο νόμο 446 που στην υπολογική απόφαση που υπογράφηκε θα μπορούν να τη διακινήσουν αυτή την ποσότητα για δώρο εάν επιθυμούνε μόνο με το χαρτί της άδεια σε ένα δελτίο αποστολής που θα λέει πως πάει εκεί δωρεάν. Τέλος, όσοι από την ποσότητα πηγαίνει προς πώληση, θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητος από το αντίστοιχο τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής, μαζί με αντίγραφο της άδειας απόσταξης, ενώ τα έσοδα θα πρέπει να αναγράφονται στα βιβλία εσόδων των αγροτών.